Ψήφος διαμαρτυρίας από την Ευρωκάλπη στη Μαγνησία. Στο 100% των τμήματων η Νέα Δημοκρατία στον νομό Μαγνησίας έλαβε 29,47% και 20.825 ψηφοδέλτια. Ο ΣΥΡΙΖΑ 15,16% και 10.713 ψηφοδέλτια. Το ΠΑΣΟΚ 11,25% και 7.952 ψηφοδέλτια. Το ΚΚΕ 9,36% και 6.613 ψηφοδέλτια. Η Ελληνική Λύση 8,64% και 6.108 ψηφοδέλτια. Η Νίκη στη Μαγνησία 4,99% και 3.527 ψηφοδέλτια. Η Πλεύση Ελευθερίας 4,18% και 2.951 ψηφοδέλτια. Και η Φωνή Λογικής 3,04% και 2.148 ψηφοδέλτια. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη σε όλους τους Δήμους της Μαγνησίας. Κατέγραψα όμως απώλειες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019. Καθημερινότητα και ακρίβεια, αλλά και οι πληγωμένοι από τις πλημμύρες Μαγνησία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, αδιαφυσβήτητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος και ο πρωθυπουργός που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Και βασικά, δυστυχώς, στην προεκλογική περίοδο δεν μιλήσαμε για την ατζέντα της Ευρώπης, που έπνευε ήταν η κυρίαρχη ατζέντα. Και η τοξικότητα και η πόλωση που προσπάθησε να δημιουργήσει η εξωματική αντιπολίτευση οδήγησε την κουβέντα σε άλλα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι από τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουν το πρώτο και δεύτερο κόμμα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά βλέπουμε και λαμβάνουμε το μήνυμα πως η κοινωνία και ο κόσμος θέλει πιο γρήγορα να επιταχύνει τις διαδικασίες επούλωσης των πληγών και στην περιφέρειά μας λόγω των καταστροφών που έχουμε υποστεί το τελευταίο χρόνο και γενικά πανελλαδικά πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, επούλωση πληγών, ακρίβεια, διόρθωση μερικών τιμών και αυτό πρέπει να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία πάντως δεν έλαβε τα ποσοστά που θα περίμενε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι η έκπληξη, αλλά αυτό που θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι όταν το 41% γίνεται 30 ή το 35% γίνεται 30, πραγματικά είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Όπως λέγαμε ότι το βράδυ των εκλογών, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ξαναδούν τα πράγματα από την αρχή. Θα αρχίζουν να νιώθουν την ανάσα μας. Εμείς θα καλέσουμε όλο τον προοδευτικό κόσμο να είναι δίπλα μας, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, ούτως ώστε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ επίσης στο νομό υπολείπεται κατά πολύ των ποσοστών που πήρε το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στους άλλους θεσσαλικούς νομούς. Λαμβάνονται στην Ευρώπη, καθορίζουν τη ζωή μας, όχι μόνο για την επόμενη μέρα, αλλά για αρκετές δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε, θα πρέπει να φουγκραστούμε το τι έχει συμβεί και να δούμε πώς θα πορευτούμε. Τώρα, στα του χώρου μας. Για τρίτη συνεχόμενη εκλογική διαδικασία, από τότε που ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, βλέπουμε ότι καταγράφουμε μία άνοδο. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ζήτημα για το αν θα χρειαστεί να σωθεί ο πρόεδρος αυτό. Ικανοποιημένο μπορεί να είναι το ΚΚΕ στην περιοχή της Μαγνησίας. Λεπέν, μελώνει η ελληνική λύση στην Ελλάδα, φωνή λογικής. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι είναι πλέον κατανοητό ότι την ακροδεξιά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μια χαρά μπορούν και τη χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρι πάντες. Καταργάς το ίδιο το σύστημα που τους προβάλλει ως αντισυστημικούς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά κόμματα που δεν περνάει πολύ καιρό και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μελώνη. Όταν βρεθούν σε θέσεις ευθύνης αποδεικνύονται πόσο αρνάκια είναι και αυτά όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Όλο για μια πολιτική ήττα τρομερή. Οι πολιτικές ήττες, αν είναι τρομερές ή όχι, νομίζω δεν αναμετρώνται σε μια αποκλειστικά αναμέτρηση, αλλά θα κριθεί η συνέπεια, η συνέχεια, η στρατηγική και η προοπτική της αριστεράς στη χώρα. Όχι, σας είπα από την πρώτη στιγμή ότι ο ποσοτικός στόχος δεν πιάστηκε. Παρ' όλα αυτά, έτσι, στρατηγική επιλογή της νέας αριστεράς είναι να συμβάλλει τα μέγιστα στην υπόθεση της ανασυγκρότησης της μεγάλης παράταξης της αριστεράς και των σοσιαλιστών. Νομίζω ένας πολιτικός στόχος δεν μπορεί να κριθεί μέσα σε έξω. Όχι, δεν διαφωνήσαμε με κανένα πρόεδρο. Διαφωνήσαμε με πολιτικές επιλογές της νέας ηγεσίας. Επικρότησαν τις πρωτοβουλίες του κόμματός μας μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι σήμερα. Πράγματι, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, με επικεφαλής την πρόεδρό μας Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι η πιο δραστήρια. Ο Δήμος Αλμυρού εν τω μεταξύ θεωρείται ανέκαθεν κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Πήρε ποσοστό 36,06%. Στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ. Χαμηλά είναι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ όταν αφορά στο Δήμο Αλμυρού. Στο Δήμο Αλονίσου, στη δεύτερη θέση είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, το υψηλότερο ποσοστό κατέγραψε το ΠΑΣΟΚ. Στο Νότιο Πύλιο υπήρξε καθίζηση των ποσοστών για τη Νέα Δημοκρατία και βγήκε πρώτη και εκεί.
ενώ στο Δήμο Ζαγαρός Μουρεσίου το ΚΚΕ έλαβε τη δεύτερη θέση και άφησε πίσω ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Στη Σκιάθο, στην τρίτη θέση μετά από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεύτερο κόμμα το ΚΚΕ στη Σκόπελο.